Βρισκόμαστε στο 1949. Η Ελλάδα, πριν προλάβει να κλείσει τις πληγές του πολέμου και της γερμανικής κατοχής, έχει εμπλακεί σε έναν αδελφοκτόνο εμφύλιο. Μέσα σε αυτήν την τραγική συγκυρία ανάβει μια σπίθα ελπίδας και αισιοδοξίας. Το βασιλικό ζεύγος, Παύλος και Φρυδερίκη, αποφασίζουν να ιδρύσουν ένα πρότυπο σχολείο, στο οποίο θα φοιτούσε και ο διάδοχος Κωνσταντίνος. Μετά από επισταμμένες έρευνες, καταλήγουν στο οραματικό σχολείο του γερμανού φιλόσοφου Kurt Hahn, αντίστοιχα του οποίου λειτουργούσαν τότε μόνο στο Σάλεμ της Γερμανίας και στο Gordonstoun στη Βόρεια Σκωτία. Έτσι, ιδρύεται το Εθνικών Εκπαιδευτήριων Αναβρήτων, στο κτήμα Συγκρού και στην έπαυλη του Ανδρέα και της Ιφηγένειας Συγκρού, τον ευληματικό πύργο με το γοτθικού ρυθμού εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα. Η φιλοσοφία του Kurt Hahn, που μεταξύ άλλων είχε δανειστεί και στοιχεία από την πολιτεία του Πλάτωνα, έδινε έμφαση, εκτός από την καθαρά μαθησιακή διαδικασία, στην πειθαρχία, την υπευθυνότητα, τον αλτρουισμό, την αυτοδιοίκηση και τη δημιουργική πρωτοβουλία. Ο ίδιος ο Kurt Hahn επέβλεψε στην αρχή προσωπικά την επιλογή καθηγητών και παιδαγωγών, την οργάνωση και λειτουργία του εκπαιδευτηρίου και την αυστηρή εφαρμογή των αρχών και των αξιών του, όπως αποτυπώθηκαν επιγραμματικά στο σκοπό του σχολείου. Είναι δια της καταλλήλου αγωγής και παιδείας, πρώτον, διαμόρφωσης Χριστού χαρακτήρος, δεύτερον, υγιεινή διάπλασης του σώματος, τρίτον, ανάπτυξης των πνευματικών και λοιπόν ικανοτήτων των μαθητών εν το πλαισίο των ελληνοχριστιανικών παραδόσεων επαγαθό της κοινωνίας και της πατρίδος. Τη σκυτάλη παίρνουν από τον Kurt Hahn οι γενικοί διευθυντές J.W. Young και Ηλίας Τσουκαλάς, που με το έργο τους καθιέρωσαν τα Ανάβρητα ως το κορυφαίο πρότυπο σχολείο της χώρας. Οι πρώτες τρεις τάξεις ξεκινάνε το 1949, με 29 παιδιά, ανάμεσα στα οποία και ο διάδοχος Κωνσταντίνος. 1949-1952. Τα πρώτα διδακτήρια είναι δύο παραπήγματα δίπλα στον πύργο, αλλά με γρήγορο ρυθμό ανεγείρονται οι αναγκαίες για τη λειτουργία του σχολείου εγκαταστάσεις. Το 1952 ολοκληρώνεται το Λευκό Διδακτήριο, ενώ το 1953 παραδίδεται και το Ανατολικό Κτίριο με κοιτώνες και τραπεζαρία. Παράλληλα, κατασκευάζεται το θέατρο και τελειοποιούνται ο στίβος και το γήπεδο χόκεϊ, άθλημα στο οποίο δημιούργησε στη χώρα μας παράδοση το Εθνικό Εκπαιδευτήριο Αναβρήτων. Το ημερήσιο πρόγραμμα καθρεφτίζει τη φιλοσοφία του Εθνικού Εκπαιδευτηρίου Αναβρήτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ημερήσιο πρόγραμμα των μαθησιακών και εξωσχολικών δραστηριοτήτων ήταν τόσο οργανωμένο, πειθαρχημένο και σφιχτό, ώστε τα παιδιά είχαν μόνο μισή ώρα την ημέρα ελεύθερη για τον εαυτό τους, για να παίξουν σκάκι, να διαβάσουν, να ακούσουν μουσική και να συζητήσουν. Η μέρα ξεκινούσε στις 6.30 το πρωί, με κρύο ντους, πλύσιμο δοντιών, τροχάδιν στο ύπεθρο με το σόρτς μόνο, κάμψεις, αναρρίχηση επικάλου, ντύσιμο, γυάλισμα παπουτσιών, στρώσιμο κρεβατιών και τακτοποίηση ντουλαπιών. Ακολουθούσε επιθεώρηση από τους παιδαγωγούς για να διαπιστωθεί πως όλα αυτά είχαν γίνει στην εντέλεια. Μετά ερχόταν το πρωινό γεύμα στις 7.20, η καθημερινή προσευχή, τα μαθήματα με ένθετη μία ώρα γυμναστικής και το μεσημεριανό γεύμα στις 2. Μισή ώρα ανάπαυση ανάσκελα στο πάτωμα, με τον παιδαγωγό να διαβάζει μεγάλους νεοέλληνες συγγραφείς, και μετά η ώρα των αθλημάτων, που έκλεινε με ζεστό μπάνιο, ντύσιμο με την απογευματινή γκρι στολή και δεύτερη επιθεώρηση. Ακολουθούσε η μελέτη επί μία μισή ώρα, ενώ απαγορευόταν να διαβάσει κάποιος πέραν από αυτό το όριο ούτε καν στην ελεύθερη ώρα του. Η μέρα έκλεινε με το δείπνο και μισή ελεύθερη ώρα, 8.30 με 9, πριν ηχήσει το σιωπητήριο για την κατάκληση των μαθητών. Στις εξωσχολικές δραστηριότητες κυρίαρχη θέση είχε ο αθλητισμός. Οι εκπαιδευτικές ασκητικές εκδρομές κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο και ο πολιτισμός με εκθέσεις, μουσικές μπάντες, επετειακές και χριστουγεννιάτικες γιορτές και θεατρικές παραστάσεις με έργα του Σοφοκλή, του Σέξπιρ, του Μολιέρου, του Αριστοφάνη, του Ψαθά και άλλων.
και ανάμεσα σε αυτά πρακτική εργασία. Με συμμετοχή των μαθητών στις ανάγκες συντήρησης και επισκευής των εγκαταστάσεων όπου ζούσαν και έπρεπε να μάθουν να τις εκτιμούν και να τις σέβονται. Ασκήσεις πυρόσβεσης στις 2 τα μεσάνυχτα, πλάκες, νύλες, σκασιαρχία και καψόνια συνέθεταν τη σχολική ζωή. Ακόμη και οι ποινές για παραπτώματα ήταν ιδιαίτερες και έφεραν τη σφραγίδα του Κουρτ Χάν. Η υπαριθμόν 1 ήταν μισή ώρα καψόνι το Σάββατο το μεσημέρι, όπως περπάτημα με τα γόνατα στο δάσος. Η υπαριθμόν 2 σε κράταγε μέσα το Σαββατοκύριακο κάθε 15, που θα πήγαινε σπίτι σου 2,5 ώρες παραπάνω, κάνοντας αγκαρία. Η υπαριθμόν 3 σε υποχρέωνε να γράφεις τιμωρία όλες τις ελεύθερες, μισές βραδινές ώρες της εβδομάδας και η υπαριθμόν 5, περίεργος δεν υπήρχε η 4, σε κράταγε μέσα ολόκληρο το Σαββατοκύριακο που είχε σειρά να πας σπίτι σου. 1955. Εγκαινιάζεται άλλο ένα κτίριο, ο Ημιτός. Αποφυτούν οι πρώτοι μαθητές και ιδρύεται ο Σύλλογος Αποφύτων, που κράτησε και κρατάει ζωντανή τη φυλή των αναβρυτοπαίδων με διάφορες δραστηριότητες, όπως η φιλοτέχνηση και ανέγερση προτομής του Βασιλέως Παύλου στο χώρο του σχολείου, επαιτειακές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, δεξιώσεις, εκδόσεις και εκδρομές. Μαθητές των αναβρύτων εθελοντικά συμμετέχουν στην ανασυγκρότηση της Κεφαλονιάς μετά τον καταστρεπτικό σεισμό τα καλοκαίρια του 1955 και 1956. 1958. Αποφυτάει τάξη του διαδόχου Κωνσταντίνου. Η συγκινητική σχετική τελετή και μια κλασική θεατρική παράσταση σηματοδότησαν αυτήν την ιστορική στιγμή. Τελειώνει το κλειστό γυμναστήριο, μοναδικό εκείνη την εποχή στη χώρα μας, ενώ το Εθνικό Εκπαιδευτήριο Αναβρύτων διαθέτει πλέον τις πιο πλούσιες και σύγχρονες εγκαταστάσεις. Διδακτήρια, εργαστήρια, βιβλιοθήκη, οικοτροφία, στίβο, γήπεδα χόκεϊ, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, σκουός, με τα αναγκαία αποδυτήρια και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό ομαδικών αθλημάτων, ενόργανης γυμναστικής, υπασίας, πινκ-πονκ, ξυφασκίας κλπ. 1949-1976. 500 περίπου μαθητές από όλες τις κοινωνικές τάξεις και όλες τις περιοχές της Ελλάδας φοίτησαν στα Ανάβρυτα από το 1949 έως το 1976. Το πρόγραμμα και η καθημερινή πρακτική παρήχαν στέρεη γνώση και σφυριλατούσαν με σοφία τους χαρακτήρες τους μέσα σε ένα οικογενειακό αλλά ταυτόχρονα ζεστό, χαρούμενο, κεφάτο και πειθαρχημένο περιβάλλον. Μέσα από αυτήν την καθημερινή πρακτική αναπτύχθηκαν και στέριωσαν η άθληση, η πρακτική εργασία, η εκμάθηση τεχνών, η ευγενική άμυλα, το εφαγωνίζεσθε, η πειθαρχία, η αυτοδιοίκηση, η υπευθυνότητα, η φιλαλληλία, ο εθελοντισμός και ο αλτρουισμός, η αγάπη για τις τέχνες και τη φύση και ο σεβασμός στις αξίες της πατρίδας, της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της θρησκείας, της δικαιοσύνης και της αξιοκρατίας. Μακάρι όσοι μεγάλωσαν και γαλουχήθηκαν σε αυτό το οραματικό πρότυπο εθνικών εκπαιδευτήριων αναβρύτων. Οι μνήμες τους γυρίζουν πάντα με συγκίνηση σε εκείνες τις μέρες και βλέπουν σαν σε κινηματογραφική ταινία τη γεμάτη αναβρυτινή ζωή τους που έχτισε όμορφες, ισχυρές φιλίες. Οι μαθητές που είχαν την πραγματική τύχη να φοιτήσουν αυτά τα 27 χρόνια ως εσωτερικοί στο Εθνικό Εκπαιδευτήριο Αναβρύτων βίωσαν ανεπανάληπτες εμπειρίες που τους όπλησαν με πλούσιες και στέρεες γνώσεις και το σημαντικότερο, με αρχές και αξίες ζωής.